Στο μικροσκόπιο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπήκε εδώ και λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, με την ανεξάρτητη αρχή να διατάσει επίγουσα έρευνα για το πώς έφτασαν στα χέρια της κυρίας Σιμακοπούλου προσωπικά δεδομένα απόδημων πολιτών και όχι μόνο. Είχαν προηγηθεί αντιφατικές δηλώσεις της Ιδίας, η οποία αρχικά δήλωσε ότι είχε συλλέξει τα email από την δραστηριότητά της τα τελευταία χρόνια και στη συνέχεια ότι τα πήρε νόμιμα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έκθετο είναι πλέον και το Υπουργείο Εσωτερικών και η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως, το οποίο χθες ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν παρήχε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Σήμερα όμως και μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει, είναι πλέον υποκατάργηση η σελίδα για τους απόδημους για λόγους ασφαλείας, με τους πολίτες να ενημερώνονται με ειδική σήμανση ότι η σύνδεσή τους δεν είναι ιδιωτική και ότι κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να κλέψει τις πληροφορίες τους. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι το θρίλερ με το μαχαίρωμα της 22χρονης στην Ερμού, με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο το παρελθόν του δράστη αλλά και το δρομολόγιο που ακολούθησε για να έρθει στη χώρα μας. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Βλέπουμε τον Γιάννη Χριστάκο, την Άννα Κανδύλη, την Μαρία Γουγουτσά και τη Χριστίνα Ρίγου. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που αφορούν στην διαρροή προσωπικών δεδομένων. Την παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκάλεσε η θύελλα καταγγελιών από δήμων που δήλωσαν πως έλαβαν προεκλογικά email από την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Η έρευνα της αρμόδιας αρχής είναι καλοδεχούμενη, απαντάει η γαλάζια ευρωβουλευτής, η οποία επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει καμία παρατυπία και μιλά για πολιτική στοχοποίησή της. Τίποτα δεν έχω πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών που να έχει σχέση με τους απόδημους, με την επιστολική ψήφο. Δεν έχω πάρει τίποτα απολύτως. Πολιτικά τι να πω τώρα, τι κάνει νιά-νιά. Στα κεραμίδια. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πάλι ένα θέμα κράτους δικαίου. Ωστόσο, η κυρία Σιμακοπούλου φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις, καθώς πριν από 24 ώρες δήλωνε. Ξεκίνησε μια κουβέντα ότι με κάποιο τρόπο έχει περιέλθει στα χέρια μου η λίστα των ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή γράφονται στο σύστημα για την επιστολική ψήφο. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Θα ήταν μια έκνομη ενέργεια. Ως υποψήφιοι, το ξέρουν όλοι οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές, δικαιούσε να πάρεις, να ζητήσεις επισήμως θεσμικά, να πάρεις μια λίστα του εκλογικού καταλόγου. Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές αυτό. Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία δεν παρέχει διευθύνσεις email εκλογέων σε υποψηφίους ή κόμματα, ενώ η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως δεν έχει μέχρι αυτήν την ώρα τοποθετηθεί σχετικά. Συνεπώς, πώς βρήκε τα email η κυρία Σιμακοπούλου? Το Μέγαρο Μαξίμου παραπέμπει στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Τονίζει ότι η Ευρωβουλευτής έχει δώσει εξηγήσεις, ενώ διαμηνύει ότι η έρευνα είναι στα χέρια της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής, καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχειρεί να αναρκοθετήσει την επιστολική ψήφο. Ο κλασικός ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εργαλοποιήσει οποιοδήποτε πιθανό και απίθανο προσχολιασμό ζήτημα για να διακινδυνευτεί μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα μας. Αυτό το ζήτημα το οποίο ανέκυψε και για το οποίο απάντησε η κυρία Σιμακοπούλου και απάντησε και το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έχει καμία σχέση με το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου. Περαιτέρω εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, γύροντας σειρά ερωτημάτων ακόμα και για το αδιάβλητο των εκλογών, δείχνοντας την Νίκη Κεραμέως. Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως οφείλουν να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από τις ακροβατικές κολοτούμπες της Ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας και να απαντήσουν. Πώς βρήκε τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών η Ευρωβουλεύτρια? Διέρευσαν ή δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών? Μεταξύ των αποδήμων που έλαβαν τα δύο email από το Υπουργείο Εσωτερικών και την κυρία Σιμακοπούλου ήταν και ο τομεάρχης απόδημου ελληνισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Όθων Ηλιόπουλος, ο οποίος εξέφρασε φόβους για ενδεχόμενο νοθεία στις επερχόμενες εκλογές. Το περίεργο ήταν ότι τα email αυτά είχαν έρθει με διαφορά 30 δευτερολέπτων το ένα από το άλλο. Πράγμα το οποίο είναι πολύ παράδοξο. Δεν έχουμε πάρει τις εγγύησεις, εκείνες τις τεχνικές που θα μας κάνουν να είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα θα είναι αδιάβλητα. Στα social media συνεχίζεται η καταιγίδα καταγγελιών από δήμων, οι οποίοι δηλώνουν πως έλαβαν το επίμαχο mail από την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, μόλις λίγα λεπτά μετά την επίσημη ενημέρωση για την πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της οποίας θα μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Ορισμένοι μάλιστα προαναγγέλουν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ουδέποτε επικοινωνήσαμε μαζί σας και ουδέποτε δώσαμε τη συγκατάθεσή μας στη χρήση των προσωπικών μας ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Εντύπωση προκαλεί ότι με φόντο την υπόθεση Σιμακοπούλου, η πλατφόρμα apodimi.gov.gr εμφανίζει σφάλμα απορρίτου με προειδοποιητικό μήνυμα που αναφέρει ότι η σύνδεση δεν είναι ιδιωτική και πως οι εισβολείς μπορεί να προσπαθήσουν να κλέψουν τις πληροφορίες σας. Πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζουν ότι η πλατφόρμα apodimi.gov.gr έχει μεταφερθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση apodimi.ipes.gov.gr. Εξηγήσεις ζητά και το Πασόκ με τη Χαριλάου Τρικούπη να χαρακτηρίζει τουλάχιστον αστείες τις δηλώσεις της Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλο θέμα είναι η ασφάλεια του συστήματος. Και ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, αν μπορεί ή όχι,
να του έχουμε εμπιστοσύνη όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα όλων αυτών των ανθρώπων που θα μπουν στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Κατ' επίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε η Ευρωομάδα του ΚΚΕ. Πολλά και μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το αδιάβλητο των επικείμενων ευρωεκλογών μέσα από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Επίκαιρες ερωτήσεις προς την Νίκη Κεραμέως κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ταυτόχρονη σύνδεση με την Άννα Κανδύλη και τον Γιάννη Χριστάκο. Άννα, η υπόθεση αυτή είναι εξόχως σοβαρή για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, γιατί η χώρα εδώ και 1,5 χρόνο ταλαιπωρείται αφάνταστα από το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το οποίο ακόμη δεν υπάρχουν επαρκείς απαντήσεις. Γιατί η χώρα διασύρεται και εγκαλείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα, 3 μήνες πριν τις ευρωεκλογές, έρχεται και αυτό με αποτέλεσμα να ακούγονται φωνές ακόμη και για πιθανή διαβλητότητα της εκλογικής διαδικασίας. Έχουμε παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής. Γιατί ενεργοποιήθηκε ο κύριος Μενουδάκος και τι θα ψάξει, τι θα ερευνήσει. Αλλά δεν έχει σχέση με τις υποκλοπές αυτό. Ένα συνολικό ζήτημα παραβίασης απορρίτων εδώ για να γενικότερα, μάλιστα. Γενικότερα με όλους τους τρόπους όμως. Τη μία είναι τηλέφωνα τα οποία παρακολουθούνταν. Ναι. Του αρχηγού του στρατεύματος, υπουργών, βουλευτών, δημοσιογράφων. Ναι. Εδώ είναι προσωπικά δεδομένα email στα οποία δεν ξέρουμε από πού έφυγαν και πού έφτασαν. Ναι, τα ψάχνει η αρχή προστασία, τα ψάχνει. Αυτό λέω. Λέω γιατί είναι συνολικό το ζήτημα, γιατί είναι πρόβλημα για τη χώρα αυτό. Μάλιστα. Να ακούσουμε την Άννα. Λοιπόν, η αρχή λοιπόν ξεκίνησε έρευνα, ήδη την ξεκίνησε την έρευνα και την ξεκίνησε γιατί εκτός από δημοσιεύματα υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, στην αρχή είχαν φτάσει μέχρι σήμερα πάνω από 100 καταγγελίες. Λοιπόν, τι ψάχνεις στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αν έχουμε παραβίαση προσωπικών δεδομένων? Και προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη αποστείλει έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να μάθει τι νομοθεσία, τι προβλέπει η νομοθεσία και τι έχει γίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, αν είχε ζητηθεί λίστα, αν έχει δοθεί λίστα και τι λίστα έχει δοθεί. Γιατί εδώ πρέπει να σας σημειώσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να δώσει σε κάποιον υποψήφιο μια λίστα με τους ψηφοφόρους, όχι όμως παραπάνω στοιχεία, όπως λέει και το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα, Άννα μου, για αρχή, ο κύριος Μενουδάκος ρωτάει το Υπουργείο αν έχει δώσει και τι έχει δώσει και καλεί και την κυρία Σιμακοπούλου να πει πού έχει βρει. Και την κυρία Σιμακοπούλου βεβαίως να πει τι λίστες έχει και από πού τις βρήκε αυτές τις λίστες, Ράνια. Πρέπει να το δικαιολογήσει βεβαίως. Η ίδια λέει ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη η λίστα που έχει, ότι είναι από στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η ίδια και ότι τηρεί τον κανονισμό και μάλιστα έχει και εξειδικευμένο δικηγόρο προκειμένου να τηρεί την νομοθεσία ό,τι προβλέπεται. Η κυρία Σιμακοπούλου όμως έχει πει ότι τα βρήκε, λέει, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει απαντήσει ότι εμείς email δεν δίνουμε. Ακριβώς. Άρα... Γι' αυτό ζητάει ο κύριος Μενουδάκος και την νομοθεσία. Η αρχή ζητάει και το τι προβλέπεται εκ του νόμου. Και για τον νόμο με την επιστολική ψήφο και γενικότερα ο νόμος. Τι προβλέπει ο εκλογικός νόμος. Γιατί όπως είπαμε, προβλέπεται να δίνεται η λίστα των ψηφοφόρων. Χωρίς ιδιαίτερα στοιχεία, διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ. Παρόλο που υπάρχει νομολογία από τις κανονικές βουλευτικές εκλογές ότι η τηλεφωνική όχληση, δηλαδή το να πάρεις τηλέφωνο τους ψηφοφόρους και να πει ψηφίστε με το ένα και το άλλο, δεν είναι παράνομη. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις βουλευτικές εκλογές έως τώρα. Επίσης υπάρχουν κατάλογοι οι οποίοι κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δεν ξέρω αν η κυρία Σιμακοπούλου τον βρήκε από εκεί, δηλαδή τον αγόρασε με κάποιο τρόπο τον οποίο δεν γνωρίζω. Ούτε τον τρόπο, ούτε τον κατάλογο. Πάντως υπάρχουν καταγγελίες. Αυτό είναι νόμιμο. Οι οποίοι λένε ότι άνοιξαν ένα email πριν από 15 ημέρες για να μπουν στην ειδική πλατφόρμα των απόδημων. Άρα δεν μιλάμε για παλιές ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε όλες τις περιπτώσεις. Πότε πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν και στο εμπόριο? Πάμε στη συνέχεια. Η συνέχεια λέει το εξής. Ξεκίνησε η πλατφόρμα των αποδήμων Ελλήνων και από εκεί ενδεχομένως θα μπορούσε να βρει η κυρία Σιμακοπούλου, αν θα μπορούσε να βρει και αν τη έχουν δοθεί από εκεί τα στοιχεία. Όμως για να μπορέσουν να ζητηθούν τα στοιχεία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κατάλογος. Ο κατάλογος δεν ολοκληρώθηκε, δηλαδή ξεκίνησε τώρα και θα ολοκληρωθεί βάσει του νόμου 20 μέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή μέσα Μαΐου. Άρα ακόμα και τώρα δεν θα μπορούσαν να τις δίνουν λίγα-λίγα τα στοιχεία του καταλόγου. Άρα ούτε αυτό μπορεί να ισχύει. Αυτό που μπορεί να ισχύει τελευταίο για να πω όλα τα ενδεχόμενα, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, εάν η κυρία Σιμακοπούλου είχε κατάλογο ψηφοφόρων του εξωτερικού από προηγούμενες εκλογές. Παραδείγματος χάρη από τις εκλογές του περασμένου Μαΐου ή του περασμένου Ιουνίου. Δεν το γνωρίζω. Αυτό καλείται να διαπιστώσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν υπάρχουν αυτοί οι κατάλογοι, πού βρίσκονται και αν κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτούς. Βεβαίως, με αυτούς τους καταλόγους δεν ψηφίζουμε. Συνεπώς, το αδιάβλητο των εκλογών δεν τίθεται σε αμφισβήτηση από το
αν η κυρία Σημακοπούλου έστειλε email που λέει τι καλή ευρωβουλευτή είναι που είμαι, ψηφίστε με. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτό. Βεβαίως θα πρέπει η αρχή προστασίας, αυτή είναι η δουλειά της, να προστατεύσει τον κάθε πολίτη από τη δυνατότητα τα στοιχεία του εμένανε. Κάθε μέρα παίρνω γύρω στα 80, να σας διαβάσω που έχω πάρει τώρα, 80 email από διάφορους ανύπαρκους ανθρώπους. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή το διαγράφω. Αλλά θα πρέπει ο πολίτης και εγώ και η κυρία Σημακοπούλου και όλοι μας να προστατευόμαστε από τον ιονδήποτε, ιονδήποτε έχει σκοπιμότητα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά μας στοιχεία αλληλογραφίας. Περί αυτού πρόκειται, δηλαδή μιλάμε για τα email. Άννα, να ρωτήσω κάτι. Εκτός από την κυρία Σημακοπούλου, θα μπει, ας το πούμε έτσι, στο επίκεντρο της έρευνας και το Υπουργείο Εσωτερικών? Δηλαδή, η πιθανότητα κάποιος να λέει ψέματα από το Υπουργείο Εσωτερικών θα ερευνηθεί από την ανεξάρτητη αρχή? Κοίταξε, Ρανιά, αν πει η κυρία Σημακοπούλου ότι εγώ έχω πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εσωτερικό να επιμένει ότι εγώ δεν έχω δώσει κάτι, βεβαίως και θα προχωρήσει και βεβαίως ακόμα και αυτό να μην γίνει, αν κρίνει η αρχή, αναλόγως με τα στοιχεία που θα πάρει στα χέρια της, βεβαίως μπορεί να ελέγξει και το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα, όπως χαρακτηριστικά μου έλεγε πηγή από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, νομικά ναι, μπορούμε να ελέγξουμε και το Υπουργείο Εσωτερικών, τεχνικά να δούμε. Και σε αυτή την περίπτωση βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να ζητηθεί συνδρομή είτε από το ηλεκτρονικό έγκλημα είτε από την Αρχή για την διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Αλλά αυτό θα φανεί ανάλογα με το τι θα πούν οι δύο πλευρές. Και να δούμε αν όταν τελειώσει ο κατάλογος, γιατί κάποιες μην θα τελειώσει ο κατάλογος των εγγραφών στον κατάλογο αυτών περί τα μέσα Μαΐου, εάν θα ζητηθούν οι κατάλογοι αυτοί από διάφορους υποψήφιους ευρωβουλευτές και αν θα δοθούν τότε από το Υπουργείο Εσωτερικών, να το πω έτσι. Γιατί τότε θα είναι ολοκληρωμένοι και θα έχουν κάποιο νόημα, όπως δεν συμβαίνει τίποτα. Να σας πω και ένα ευχάριστο νέο με όλα αυτά. Είχαμε φτάσει στον αριθμό 60.000 για το προχθές, το Σάββατο, στον κατάλογο εγγραφών στους επιστολής της τελική ψήφος, που σημαίνει θα πάει ψηλά, πολύ πιο ψηλά από ό,τι υπολογίζαμε στην αρχή. Ναι, πάντως η πλατφόρμα τώρα έχει κατέβει για τους εγγραφείς. Ναι, έχει κατέβει για να μπορέσουν να ελέγξουν τι έγινε το αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών κατάλαβε τώρα ότι έχει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας στην πλατφόρμα. Αν έχει, ναι, δεν το ξέρουμε, θα μας πούνε. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη Χριστάκο, τώρα εδώ η κυβέρνηση έχει δύο προβλήματα. Το ένα είναι η κυρία Σημακοπούλου, εν ενεργεία ευρωβουλευτής και φαντάζομαι θα παραμείνει για τις επερχόμενες ευρωεκλογές υποψήφια εκ νέου. Το άλλο είναι η κυρία Κεραμέως. Καλύπτει και τις δύο κυρίες το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, Ράνια, από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για καμία από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά το πρόβλημα ή τις δύο κυρίες, αν θέλεις, που είναι η μία υπουργός, η άλλη κυρία Σημακοπούλου, από την οποία έχει ξεκινήσει το θέμα και η συζήτηση. Για την επίμαχη ιστορία την οποία συζητάμε, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού λαμβάνουν υπόψη τους σοβαρά και καλύπτουν και δέχονται την εξήγηση που έχει δώσει η κυρία Σημακοπούλου. Λένε δηλαδή και αυτοί ότι δεν έχει δοθεί και είναι κατηγορηματικό τουλάχιστον προς ώρας αυτό, ότι δεν έχει δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών τίποτα απολύτως σε κανέναν, ούτε δηλαδή και στην κυρία Σημακοπούλου. Τώρα, στο ερώτημα από πού τα βρήκε η κυρία Σημακοπούλου, που κάνουμε και εμείς από την ημέρα που προέκυψε το θέμα, η απάντηση είναι αυτή των δικών της ισχυρισμών. Καλά, ότι δηλαδή ως ευρωβουλευτής. Δέχομαι δεν τα πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι πολύ πιθανό. Δέχομαι το Υπουργείο Εσωτερικών που λέει δεν τα δώσαμε. Αλλά ότι μάζεψε κάρτα-κάρτα τα ονόματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια που είναι ευρωβουλευτή, και αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Και σε κάθε περίπτωση έχει ήδη πει η κυρία Σημακοπούλου δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι, δεν είναι διαφορετικά. Έχει επικαλυπτόμενα. Είπε το πρώτο ότι δεν τα πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών και είπε ότι τα μάζεψε λίγα-λίγα. Εγώ το λίγα-λίγα, αλλά παρακολουθήσουμε. Έχει δύο βασικούς ισχυρισμούς. Ναι. Δηλαδή δεν είπε την πρώτη φορά κάποια τα μάζεψα κάρτα-κάρτα, κάποια τα πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ανέπτυξε έναν δεν βασικό ισχυρισμό. Εσωτερικών. Και μετά γυναίκα. Ανέπτυξε έναν δεύτερο. Το έχει αρνηθεί η γυναίκα του Υπουργείου Εσωτερικών. Μιλάμε για το κάρτα-κάρτα και λέμε αν είναι πιστικό ή δεν είναι. Πάντως να κλείσω σε ό,τι αφορά το Μέγαρο Μαξίμου αυτό. Είναι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Θεωρούν δηλαδή δεν υπάρχει καμία παραβίαση και καμία παράνομη ενέργεια από κάποια από τις πλευρές. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ που και εμείς, να συμπληρώσω το Γιάννη, κάνουμε τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες, οι βουλευτές βρίσκουν διάφορες λίστες. Είτε αυτές που νομίμως, χωρίς αυτά τα στοιχεία που δεν δίνει, έχει το Υπουργείο Εσωτερικών για τους εκλογείς, είτε από την αγορά. Ας μην κρυβόμαστε, το 2024 γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κυκλοφορούν διάφορες λίστες με ψηφοφόρους, αλλά
έχουν και τα κόμματα τα ίδια και οι συγκεκριμένες γραμματείες. Όλα τα κόμματα έχουν γραμματείες αποδήμων, όπου εκεί κάποιοι από τους συγκεκριμένους ανθρώπους δίνουν στοιχεία email και κατακλογική περιφέρεια. Εάν, ναι, σαφώς. Και κατά κόμμα και κατά εκλογική περιφέρεια, ναι, και κατά χώρα, θα σου έλεγα. Άλλο είναι στην Αγγλία, άλλο στην Αμερική, άλλο στο Βέλγιο. Αυτές οι λίστες κυκλοφορούν και πολλές φορές οι βουλευτές και οι συνεργάτες τους ταυτοποιούν. Δηλαδή παίρνουν τη μία λίστα, παίρνουν την άλλη. Ωραία, τι έχω εδώ, έχω ένα όνομα, από τον άλλον έχω το email. Δεν είναι τόσο απλά όσο λέτε ότι πιθανότατα είναι. Νωρίτερα, Γιάννη, είχαμε μια διαρροή από την πλευρά της κυβέρνησης για τα ονόματα των νέων υποψηφίων στο γαλάζιο ευρωψηφοδέλτιο. Λοιπόν, ναι, και απαντώντας πολύ γρήγορα στην πρώτη σου ερώτηση, μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει κανένας εκτός από τους ανθρώπους που είναι ο κ. Μεϊμαράκης ο επικεφαλής το χρήσμα, ας το πω έτσι, για το ευρωψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν εδώ τώρα οι πληροφορίες μας λένε και βλέπουμε στην οθόνη ένας από αυτούς που θα βρίσκονται κατά 99,9% στο ψηφοδέλτιο θα είναι ο κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος. Είναι πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής της ΚΕΔΕ και πρώην δήμαρχος Σάμου, εξ όσων θυμάμαι. Ο κύριος Αθανάσιος Ξαδάκτυλος, γνωστός πρόεδρος του Πανηλιοτρικού Συλλόγου, δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις. Η κυρία Βούλα Πατουλίδου, επίσης πολλές συστάσεις δεν χρειάζεται, παρά μόνο να πούμε ότι είναι και αντιπεριφερειάρχης στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος είναι ο γνωστός καθηγητής στο Δημοκρίτιο, ο οποίος βρισκόταν και στη συμβουλευτική ομάδα του κ. Ανδρουλάκη πριν από κάποιο καιρό. Πάντως, τώρα που αρχίζουν και ανακοινώνουν τους υποψήφιους ευρωβουλευτές και θα ανακοινωθούν και άλλοι τις επόμενες εβδομάδες, είναι χρήσιμο τα κόμματα. Γιατί εντάξει, καταργήσαμε τη λίστα. Δεν υπάρχει η λίστα, η σειρά. Τουλάχιστον να βάζουν ανθρώπους αξιόλογους που να μπορέσουν να ψηφιστούν. Δεν καθόμαστε να ασχολούμαστε τώρα αν έστειλε τα email ή δεν έστειλε τα email. Να ασχολούμαστε σοβαροί άνθρωποι που να κάνουν σοβαρά τη δουλειά. Σήμερα είχαμε τη φασαρία με τον Αρβανίτη. Βγήκε ο Αρβανίτη και είπε. Αυτά, Βγήκε ο Αρβανίτη και είπε ότι εγώ, λέει, έγραψα εγώ το ψήφισμα για να κοπούν από την Ελλάδα οι πόροι. Μα λέγονται, γίνονται αυτά τα πράγματα που είναι ευρωβουλευτή. Πάντως νομίζω ότι όλοι θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σε ευρωεκλογές, όπως το θέλουμε και το επιθυμούμε σε κάθε εκλογική διαδικασία. Ασφαλώς. Τέτοιου τύπου σκιές για το αν το σύστημα είναι παρκές, αν είναι διαβλητό, αν δεν είναι διαβλητό, αν είναι αξιόπιστο, αν κάποιος προσπαθεί να εργαλειοποιήσει οποιαδήποτε κατάσταση, δεν βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό είναι το ζήτημα που βάζει η αντιπολίτευση συνολικά. Δεν ξέρω τι βάζει η αντιπολίτευση. Ξέρω όμως το εξής. Δεν παρακολουθώ τώρα. Η βάζει 7 θέματα τη μέρα. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σου πω. Είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Να κάνει πολιτική. Βεβαίως και είναι πολιτική τοποθέτηση. Να προωθεί τα συμφέροντα του τόπου. Να βοηθάει τους πολίτες. Δεν είναι προς το συμφέρον να του προστατεύει, τόπου. Να ξέρουμε πώς κυκλοφορούν προσωπικά πολίτες. Δεδομένα των πολιτών. Να μπορεί, τρεις μήνες πριν να, μπορεί να συνεισφέρει στην εκπαίδευση των παιδιών και όχι να καταψηφίζει. Να μπορεί ουσιαστικά να μην επιτρέπει να γίνονται καταλήψεις. Όλα αυτά τα πράγματα είναι. Αυτή είναι ο τόπος. Ο τόπος είναι άνθρωποι ζωντανοί. Δεν είναι συζητήσεις στην τηλεόραση. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, Γιάννη. Η επιστολική ψήφος έχει καθιδηθεί στις όλες σχεδόν χώρες της Ευρώπης. Υποθέτω και ελπίζω, γιατί το εύχομαι κι εγώ, η κυβέρνηση να υιοθετήσει τις κλίδες ασφαλείας που η επιστολική ψήφος έχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε την Αμερική, δεν μπορούμε να εφεύρουμε το Παρίσι. Θα πάρουμε τι κάνει η Γαλλία, τι κάνει η Γερμανία, τι κάνει η Ιταλία, τι κάνει η Ισπανία που ψηφίζουν έτσι, θα ψηφίσουμε και εμείς. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, Γιάννη και Άννα, σας ευχαριστώ πολύ.